να είσαι τώρα νέος άνθρωπος, να δουλεύεις μέσα στο καταγαλό καιρό, να περιμένεις να πάρεις το μισθό σου, να περιμένεις να πάρεις το επίδομα ανεργίας σου αυτό και να μην είναι. Παίρνεις τίποτα από όλα αυτά, τουλάχιστον να παίρνεις μόνο το μισθό τον τρέχοντα, ας πούμε, να καλύψεις ανάγκες σου, είναι εξωφρενικό θα έλεγα. Μας πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα. Η κυρία Μαρία είναι μια φίλη τηλεθεάτρια, τα στοιχεία της τα έχουμε όλα, όπως είπε σωστά Σπύρο, όλα τα στοιχεία των ανθρώπων τα έχουμε. Είναι στην Ρόδο, μας τηλεφωνεί από τη Ρόδο, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Δούλευε σε τετράστερο ξενοδοχείο στη Ρόδο. Δούλεψε από το Μάιο μέχρι και πριν από λίγες ημέρες. Πήγε να πάρει σεζόνες. Το επίδομα ανεργίας. Κυρία Μαρία, καλή σας μέρα. Τι έγινε, πήρατε το επίδομα? Ναι, καλή σας μέρα. Όχι, όχι. Ακόμα δεν έχουμε μάθει κάτι. Τι έχει συμβεί, για πείτε μας λιγάκι να μάθουμε. Εργαζόμενοι σε ξενοδοχείο όλη τη σεζόν, χωρίς ανασφάλιστη. Εγώ και άλλοι, στο σύνολο κάπου 250 άνθρωποι. Είμαστε σε απόγνωση, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Κινδυνεύουμε να πάρουμε ανεργία. Τι να πω. Εσείς ξεκινήσατε να εργάζεστε περίπου το Μάιο, όταν άνοιξε η τουριστική σεζόν στο νησί. Φαντάζομαι ναι, ναι. με τους καλύτερους... πώς το λένε, Ιωνούς, ακριβώς. Ότι υπήρχε τουρισμός. Να πούμε ότι η Ρόδος φέτος, συγγνώμη, βούλιαξε. Βούλιαξε. Μιλάμε για ποσοστά ρεκόρ στην, στην αυαρχίδα του Ιωνούς. Όλη Ελλάδα, αλλά και η Ρόδος, κυρίως η Ρόδος. Έτσι. Το ευχαριστώ γιατί εγώ είδα, συγγνώμη που το λέω έτσι, κάπου διάβασα ότι υπάρχει, λέει, θα γίνει ένα μπόνους στους εργαζόμενους του Υπουργείου Τουρισμού που ξεπερνάει τα 800.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Μπόνους. Έχει ασφαλίσει η κυρία Κεφαλογιάννη για τους εργαζόμενους του Υπουργείου Τουρισμού που πήγε καλά. Για εμάς τους εργαζόμενους. Ένα μπόνους που ξεπερνάει τα 800.000 ευρώ. Λέει τι είδηση είναι αυτή η βόμβα που ρίχνει. Και αυτό το μπόνους που θα πάει και θα διαμοιραστεί στους εργαζόμενους του Υπουργείου Τουρισμού. Πολλά δεν λες. Έτσι διάβασα. Μήπως είναι 200.000. Να είναι 200.000. Κάτω από 200 δεν είναι. Αλλά θα πάει ένα μπόνους στους εργαζόμενους του Υπουργείου Τουρισμού. Να. Γιατί πήγε καλά ο τουρισμός. Σε αυτούς που πραγματικά στηρίζουν τον τουρισμό και χωρίς αυτούς και τη συμπεριφορά τους και την εικόνα τους και την προσφορά τους στον ταξιδευτή, επισκέπτη, φιλοξενούμενο τουρίστα. Ποια είναι η συμπεριφορά του επίσημου κράτους? Δεν μας νοιάζει. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Σωστό. Κύριε Χότσολ, έχω άδικο σε αυτό? Είμαι υπερβολικός? Καθόλου. Να, κάτσε να το κουγκλάρω να σου βρω το ποσό. Και αν το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι βγαίνουμε από μια άκρως πετυχημένη σεζόν και ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις με τους ξενοδόχους για την ανανέωση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και προσήλθαμε σε αυτό το διάλογο με δύο μόλις αιτήματα. 8% αύξηση σε αιτήσια βάση και εφαρμογή του πενθυμέριου 40 ευρώ, κύριε Υπουργέ. Και αρνηθήκανε και τα δύο. Κάνατε μια συνάντηση με την κυρία Κεραμέως. Εδώ τώρα τι γίνεται. Έχουμε 250 εργαζόμενους, τουλάχιστον 250, μπορεί να είναι και παραπάνω, οι οποίοι εργάστηκαν, όπως η κυρία Μαρία μας λέει, κανονικότατα. Και τώρα πήγανε να δούνε αν υπάρχουν τα ένσημα για να πάρουν από τον ΟΑΕΔ το επίδομα και επίδομα δεν υπάρχει στη διάθεσή τους. Δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχουν ένσημα, δεν έχει καταβάλει ο εργοδότης στις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ για να εμφανιστούν τα ένσημα. Εμείς κάνουμε έκκληση στη διοίκηση της ΔΥΠΑ να μην απορρίψει τα αιτήματα των συναδέλφων μας, των 250 αυτών συναδέλφων μας, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει είναι ότι είναι σε μια διαδικασία διακανονισμού ο εργοδότης με τον ΕΦΚΑ. Αν σε κάθε περίπτωση εμείς λέμε ότι αυτοί οι 250 άνθρωποι δεν πρέπει να μείνουν χωρίς εισόδημα το χειμώνα. Δηλαδή μας έχουν που μας έχουν μόλις με τρεις μήνες ταμείο. Πήγανε να μην πάρουν καθόλου. Συγνώμη, πήγανε στον ΕΦΚΑ. Κυρία Μαρία, πείτε μας λίγο την εμπειρία σας. Πήγατε στον ΕΦΚΑ να καταγγείλετε το θέμα. Τι έγινε, για πείτε μας. Δεν σας ακούμε. Κύριε Μαρέ, μας ακούτε? Ναι, ναι. Έλατε. Λέω, πήγατε και καταγγείλατε την περίπτωση σας. Τι έγινε, ποια ήταν η αντίδραση? Η αντίδραση ήταν το να προσωπικά να με αποτρέψουν να κάνω καταγγελία. Μάλιστα. Γιατί να σας αποτρέψαν, τι σας είπανε? Ότι θα πάρει χρόνο και ότι έχουμε 2.000 αιτήσεις, λέει, αυτή τη στιγμή που τρέχουν, 2.000 καταγγελίες και ότι θα καθυστερήσει πολλούς μήνες. Οπότε, λέει, και να κάνετε, θα πάρει πολύ χρόνο. Αυτή ήταν η απάντησή τους.
Κύριε Κουντρουμάνη. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο που δημιουργείται από το γεγονός ότι υπάρχει μια συνέπεια ορισμένων εργοδοτών. Το πρόβλημα έχει να κάνει και με το επίδομα ανεργίας, έχει να κάνει και με τον υποψήφιο συνταξιούχο που περιμένει να πιστοποιηθούν τα αίτησμά του. Τι συνέβαινε με το προηγούμενο καθεστώς? Πήγαινε στο ΣΕΠΕ ή η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ, έκανε πράξη επιβολής εισφορών, γιατί απλούστατα είναι υποχρεωτική ασφάλιση και την ευθύνη την έχει ο εργοδότης, και στη συνέχεια πιστοποιούσε το χρόνο ανεξάρτητα αν πληρωνόταν ο ΕΦΚΑ ή όχι. Ωραία. Δεν γίνεται όταν έχουμε έναν ασυνεπή εργοδότη να ταλαιπωρούνται τόσο το προσωπικό όσο και οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να πάρουν τη σύνταξη. Είναι όμοιροι πολλοί, γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια, για παράδειγμα, υπάρχει ένας δύστροπος εργοδότης που δεν καταθέτει καν απίδελτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα... Άρα είναι θέμα αλλακτικών μηχανισμών, κύριε Υπουργέ, έτσι. Ναι. Αυτά που λέμε ότι δεν έπρεπε ο ΣΕΠΕ να μετατραπεί σε ανεξάρτητη αρχή και είναι υποστελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες ελέγχου, από τον ΕΦΚΑ μέχρι και το ΣΕΠΕ. Ναι, αυτό είναι, γιατί λέμε πολλές φορές για το πώς λειτουργεί η αγορά κτλ. Η αγορά έχει και κανόνες, έτσι. Φυσικά. Και πώς ελέγχονται, πώς ελέγχεται η τήρηση των κανόνων? Από τους αρμόδιους μηχανισμούς. Άρα αυτό είναι ο ρόλος τους. Κυρία Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δούμε άμεσα το θέμα και μάλιστα γι' αυτό φωνάξαμε τον κύριο Χότζογλου. Τον πήραμε χθες αργά το βράδυ όταν μάθαμε την υπόθεση. Και ανταποκρίθηκε και σας ευχαριστούμε. Για μέσα, για να δούμε από Δευτέρα τι ακριβώς εξέλιξη υπάρχει με αυτούς τους 250 εργαζόμενους. Τώρα, βέβαια, η κυρία Μαρία δεν είναι εξοικειωμένη με τηλεόραση, ούτε περιμένω ότι ένα πρωί θα ξυπνήσει να πει το πρόβλημά της και να καταγγείλει. Γιατί η γυναίκα με αξιοπρέπεια, τόσες οικογένειες στη Ρόδο και παντού, προσφέρουν και περιμένουν τα αναμενόμενα. Δεν ακούμε όλοι όλο αυτό το διάστημα ο τουρισμός, η βαριά βιομηχανία, συμμετέχει με πόσο τους 100% στο ΑΕΠ. Περιμένουμε αγωνίως κάθε τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, να δούμε την έκθεση από την Τράπεζα της Ελλάδος για να δούμε τα έσοδα. Και έχουμε τέτοια αντιμετώπιση, όχι μόνο. Όπως πολύ σωστά είπατε, από το κράτος και από τους εργοδότες. Βλέπουμε ότι και οι υπηρεσίες πλέον δεν ανταποκρίνονται. Ακριβώς. Προσέξτε, εμείς προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, να έχουμε ρυθμισμένους τους όρους αμοιβής και εργασίας στον κλάδο. Πρόσφατα, λοιπόν, σας λέω ότι έχει βγει μια διαιτητική απόφαση από τον ΟΜΕΔ για την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στους εργαζόμενους στα μη κύρια τουριστικά καταλήμματα, παύλα νοικιαζόμενα δωμάτια. Αφορά 40.000 εργαζόμενους. Έδωσε η διαιτησία του ΟΜΕΔ 7,5% αύξηση το 24. Και αρνείται το Υπουργείο να την κηρύξει υποχρεωτική. Με το πρόσχημα ότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να γράφονται στο αντίστοιχο γεμισό ΕΕ. Και επομένως δεν μπορεί ο ΣΕΠΕ να κάνει διασταύρωση αν εκπροσωπούν το 50%. Αν τα κάνει όλα αυτά το Υπουργείο και όλα τα Υπουργεία κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, δεν θα πρέπει οι πολίτες να περιμένουν από τα επιδόματα, από τα οποία εξαρτώνται κυβερνητικά. Προσέξτε. Άρα εγγυώνται μια ψήφο υπέρ της κυβέρνησης και της κάθε κυβέρνησης. Καταλαβαίνετε. Υπάρχει ένα σχέδιο. Υπάρχει μια διαφορά εδώ. Ότι την ίδια σύμβαση πριν 2 χρόνια την είχε κηρύξει υποχρεωτική. Ναι. Όχι, και απλά συμφωνούμε και διαφωνώντας για τη διαδικασία. Λοιπόν, ήταν έγκυρη η πληροφορία σας προηγουμένως. Είχα δικαιό. Και μάλιστα βλέπω το δημοσίευμα και ροδίτικης εφημερίδας περίεργου. Ναι. Και μάλιστα είναι και από κρίματα αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης. Ναι, μα σας λέω, δεν ήθελα να πω περισσότερα γιατί βάζουμε θέμα για αύριο. Αλλά προκαλεί συνδυσιακά έναν εκρηβισμό η διαδικασία. Βλέπεις μια υπέροχη κυρία, η οικογενειάρχη, να περιμένει το βασικό πράγμα που της το αρνείται το επίσημο κράτος όταν εύκολα σε οικεία πρόσωπα. Δεν λέω ότι δεν δουλεύουν. Σε όλη την περιφέρεια ο κόσμος ζει 6 μήνες από τον τουρισμό. Και 6 μήνες από το επίδομα προσπαθεί από το επίδομα ανεργίας. Δεν υπάρχει ανεργίας. Επίδομα 6 μήνες. Και δεν υπάρχει επίδομα 6 μήνες. Είναι 3 μήνες και 5 μήνες. Είναι οι αφανείς, δεν λέω μην μπορεί γιατί έχει παρεξηγηθεί αυτή η ιδέα πλέον, οι αφανείς άνθρωποι που υπηρετούν πραγματικά ως λειτουργήμα τον τουρισμό. Όχι. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Μιλάμε ότι η Ρόδος έχει το μεγαλύτερο ΑΕΠ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σωστά. Νομίζω το μεγαλύτερο είναι. Φέτος, ναι. Ακριβώς. Να ρωτήσω, άμα επιτρέψεις, μιλάμε για τις επιχειρήσεις, δεν μιλάμε για τους εργαζόμενους. Λέει η είδηση εδώ, κύριος Χότζογλου, θα το επιβεβαιώσει. Σύμφωνα με τον κύριο, το μέτρο του νέου επιδόματος ανεργίας θα αφορά τους νέους ανέργους που θα εγγραφούν στα μητρώα του ΔΥΒΑ το καλοκαίρι. Και όχι τους υφιστάμενους. Η κοινή υπουργική απόφαση κλπ. Η φιλοσοφία του νέου επιδόματος βασίζεται στην ανταμοιβή όσων μένουν χωρίς δουλειά έχοντας καταβάλει εισφορές για πολλά χρόνια εργασίας ώστε να λαμβάνουν το επίδομα. Δηλαδή βάζει. Δεν αφορά το εποχικό. Όχι. Δεν αφορά το εποχικό. Όχι.
Εδώ σε αυτό, το κανάλι, η κυρία Κεραμέως, μετά από δύο συναντήσεις που είχαμε μαζί της και πέραμε τις διαβεβαιώσεις ότι φέτος θα γίνει ρύθμιση και για το εποχικό επίδομα ανεργίας, εδώ σε αυτό το φιλόξενο κανάλι, ξαφνικά ένα ωραίο πρωί μας είπε ότι δεν είναι στις προτεραιότητές της. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν.